Έχουμε κοντά μας τον coach Κωνσταντόπουλο του Αθλητικού Ομίλου Πύργου. Coach, συγχαρητήρια. Πρώτη έναρξη μάλλον των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο, την παράξενη φετινή αγωνιστική περίοδο 2021. Με ευρία νίκη στην Άξο. Θέλω το σχόλιο σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες λόγω της μεγάλης αποχής που υπήρχε λόγω κορονοϊού. Έχουμε μείνει 3 και 4 μήνες. Προσπαθήσαμε σε αυτούς τους 2 μήνες να δουλέψουμε όσο μπορούμε, χωρίς να επιβαρύνουμε τα παιδιά όσο μπορούμε καλύτερα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστημένοι είμαστε από το αποτέλεσμα και την εμφάνιση σε γενικές γραμμές. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Υπομονή και επιμονή. Μάλιστα. Θεωρείς ότι το γρήγορο γκολ που πέτυχε η ομάδα σου έλυσε τα πόδια, να το πούμε έτσι, και έδειξε τελικά πιο έτοιμη από το νεανικό σύνολο του κ. Σκούνα? Πάντα... Ή θεωρείς ότι το γκολ ήταν μια... Όχι, όχι. Πάντα ένα γρήγορο γκολ σε βοηθάει στο να διαχειριστείς καλύτερα το παιχνίδι. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και σε ένα προπονητή ο οποίος πραγματικά είναι κόσμημα για τις Κυκλάδες και είναι πολύ τυχεροί στον Μπας Νάξου που κατάφεραν να τον κλείσουν. Ο Μπας Νάξου, δεν σας κρύβω ότι είναι μια από τις ομάδες που μου αρέσει για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί και στις ακαδημίες τους, αλλά και τώρα αποκτάει άλλη δυναμική με τον έρχομο του κ. Σκούνα. Οπότε τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πες μας λίγο πώς είναι το κλίμα στην ομάδα σου. Το κλίμα δεν αλλάζει. Εδώ και 2-3 χρόνια που ξεκινήσαμε την προσπάθεια στην επαναδραστηριοποίηση του πύργου, είναι οικογενειακό, είναι συγκεκριμένη η δομή της ομάδος. Όποιος μπορεί να την ακολουθήσει είναι στην ομάδα. Όποιος δεν μπορεί, όσο καλός παίκτης ή κακός είναι, αποχωρεί. Είναι ένα κλίμα οικογενειακό και μια ομάδα. Από αυτό που εισπράττεις από την ομάδα σου. Εννοείται. Είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ και από τους παίκτες μου, αλλά και από τη διοίκηση. Απόλυτα. Θα ήθελα τώρα να μου πεις ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι της ομάδας για το φετινό πρωτάθλημα που θα είναι αρκετά δυνατό. Βλέπουμε τις ομάδες να υπάρχουν συγχωνεύσεις, υπάρχουν ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους από την αρχή και φαίνεται αυτό από τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν κάνει. Ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι του πύργου για τη φετινή σεζόν? Οι ρεαλιστικοί στόχοι δεν αλλάζουν. Έχουν έρθει καλύτεροι παίκτες. Είναι να αποδίδουμε όσο καλύτερο ποδόσφαιρο μπορούμε, να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό. Παιχνίδι με παιχνίδι δηλαδή. Παιχνίδι με παιχνίδι, εννοείται αυτό. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή αγωνιστική σεζόν χωρίς τραυματισμούς και κάθε επιτυχία στους στόχους που έχετε θέσει και εσείς σαν ομάδα και εσύ προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.